ελαιοκομική περίοδος για το 2023 έρχεται στο πέρας της. Έχουν μείνει ένα-δυο ελαιουργεία στην Κρήτη ανοιχτά και σε όλη την Ελλάδα 10. Ήταν μια από τις χειρότερες παραγωγικές χρονιές των τελευταίων ετών. Ήταν μια χρονιά που πραγματικά η παραγωγή είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένη και πάρα πολύ στεναχωρημένη. Όταν βλέπουν από 9 ευρώ στην Κρήτη μέχρι και 10 ευρώ στη Λακωνία να κυμαίνονται οι τιμές του ελαιολάδου στον παραγωγό, τα λιόφυτα να είναι άδεια και να μην υπάρχει ελαιόλαδο. Το άλλο πρόβλημα που εστιάζουμε πάρα πολύ είναι στους τυποποιητές. Στους τυποποιητές ελαιολάδου που πραγματικά με κόπο και με ίδρο έχουν στήσει τις αγορές και αυτές οι αγορές που πραγματικά τις στείνανε επί σειρά ετών τις βλέπουν να χάνονται μέσα σε μία χρονιά. Δεν έχουν ελάδι. Γι' αυτό εκλυπαρώ και παρακαλώ όλους τους παραγωγούς που είναι να πωλήσουν ελάδι να μην γίνει εξαγωγή αυτό το λίγο λάδι έστω που έχουμε και να δοθεί σε ντόπιου τυποποιητέ για να στηρίξουμε. Τον ντόπιο τυποποιητή για να μην χαθεί τελείω από τι αγορέ, γιατί θα, για να ανακάμψει θα χρειαστεί πάνω από 10 με 15 χρόνια. Το άλλο σημαντικό γεγονό είναι που είναι ο μεγάλο προβληματισμό όλων εμά, είναι ο καταναλωτή. Ο καταναλωτή πέρυσι γευόταν το ένα λίτρο ελαιόλαδο περίπου 15 ευρώ μέσα τιμή. Όταν ο παραγωγό πούλησε μέση τιμή το ελαιόλαδο στα 5 ευρώ. Τώρα ο παραγωγό που πουλάει το λάδι στα 10 ευρώ και στα 9, η τιμή θα διπλασιαστεί. Θα πάει στα 30 ευρώ το λίτρο. Αυτό είναι ο μεγάλο προβληματισμό μα. Φοβόμαστε να μην αλλάξουν διατροφικέ συνήθειε τα δικά μα παιδιά, οι δικοί μα καταναλωτέ, τα δικά μα σπίτια, γιατί πραγματικά τα παραδείγματα είναι απελπιστικά φέτο. Έχουμε παραγωγό που πάραξε 2 με 3 τόνου λάδι και φέτο δεν βγάζει το λάδι τη χρονιά του. Επομένω θα αναγκαστεί. Έχουμε και μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση. Μια δημοσκόπηση που έγινε στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία, που η δημοσκόπηση λέει το εξή, ότι. Τα νοικοκυριά, τα ισπανικά νοικοκυριά, κατά 80% στρέφονται σε άλλα υποπροϊόντα ελαιολάδου και όχι σε ελαιόλαδο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Όταν ο Ισπανό ήταν ο νούμερο ένα καταναλωτή ελαιολάδου, όπω είναι και ο νούμερο ένα παραγωγό. Ακριβώ τι ίδιε παρατηρήσει έκανε και ο Υπουργό Γεωργία τη Ισπανία σε μια τελευταία του τοποθέτηση.